Παίζουμε σχολείο. Με το που ήρθαμε στην Ελλάδα με την τρίχρονη κόρη μου, την επόμενη μέρα την πήγα στον νηπιαγωγείο. Η μικρή δεν δυσκολεύτηκε καθόλου να προσαρμοστεί στην άγνωστη για εκείνη κοινωνία και περιβάλλον. Στην πρώτη και όλα σχολική γιορτή της έδωσαν δύο ποιηματάκια, να διαβάσουμε μαζί και να τα μάθει για τη γιορτή. Ήταν πολύ διασκεδαστικό. Διάβαζα εγώ. Παϊντί. Και με διόρθωνε η κόρη μου. Όχι μαμά παϊντί, παιδί. Όχι Κάι, και. Μέχρι που αναγκαστήκαμε και πήγαμε στη γειτόνισσα. Την παρακάλεσα να μου διαβάζει τα ποίηματα, ώστε να τα γράψω εγώ στα γεωργιανά. Τα είπε άψογα η κόρη μου πάντως και πήρε και χειροκρότημα. Ούτε μισός χρόνος δεν είχε περάσει που η κόρη μου άρχισε να γράφει τα ονόματα των φίλων της στα ελληνικά. Το πήρα εγωιστικά το γεγονός που το παιδί μου θα έγραφε πρώτα στην όχι μητρική της γλώσσα. Εκείνο το βράδυ ξενύχτησα. Σχεδίασα στο χάρτη το τετράδιο της γεωργιανής γραφής. Με απέραντο πάθος, δάκρυ και τρυφερότητα έβγαζα κάθε γράμμα του αλφαβήτου. Την άλλη μέρα πήγα το έργο μου σε έναν φίλο της οικογένειάς μας και του ζήτησα να μου βγάλει φωτοτυπίες ώστε να φτιάξω ένα τετράδιο. Σήμερα είμαι περήφανη που τα δυο μου παιδιά, το ίδιο συνέβη και με τον γιο μου αργότερα, γράφουν, διαβάζουν και συνεννοούνται στη γλώσσα στην οποία ακούσαν το πρώτο αγάπη μου από τη μαμά. Αλλά και τα παιδιά μου είναι περήφανα που η μαμά τους στάθηκε τόσο καλή μαθήτριά τους αφού κατάφερε και έμαθε τα ελληνικά σε τέτοιο επίπεδο ώστε να γράψει και να εκδώσει ένα Έλληνο-Γεωργιανό λεξικό.